αλλάξει, Ανδρέα, τη σημερινή τηλεοπτική αναμέτρηση. Ναι, νομίζω σαν διαδικασία ήταν εμφανώς καλύτερη από την προηγούμενη. Εμένα μου φάνηκε λίγο σαν δευτερολογία στη Βουλή, που παίρνουν διαδικτυακά το λόγο. Σωστό. Και απαντάνε. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενα τα πράγματα. Νομίζω εμφανώς έχει μια υπεροχή ο κύριος Τσίπρας, όχι μόνο ως εικόνα, αλλά και ως λόγο. Νομίζω ότι υπερέβαλε σε ένα βαθμό ο κύριος Μεϊμαράκης, προσπαθώντας να πείσει τον κόσμο πόσο μνημονιακός είναι ο κύριος Τσίπρας μετά τη συμφωνία κτλ. Το είπε 10-15 φορές, έχασα το μέτρημα πόσες φορές το είπε. Και να τον εντάξει δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτό ήθελε να τονίσει. Πάντως η οικονομική πολιτική, Ανδρέα, που θα κληθεί να εφαρμόσει όποια κυβέρνηση συγκροτηθεί, είναι στο πλαίσιο του ασφικτικού χρονοδιαγράμματος. Και όσο και αν λένε όλα τα κόμματα ότι θα κάνουν βελτιώσεις, έρχονται συνέχεια και τα μηνύματα που λένε ότι δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με το μνημόνιο και να δίνει συμπληρωματικές απαντήσεις ή να έρχεται να καλύπτει πτυχές του μνημονίου που θα φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιες κοινωνικές ομάδες, πλέον αδύναμες κτλ. Θέλω να πω δύο χαρακτηριστικά που είχαν. Νομίζω ότι ο κύριος Μεϊμαράκης δεν παρουσιάσε καμία έκπληξη όσον αφορά το τι περίμενε κάποιος. Ίσα-ίσα που νομίζω βγαίνει και ένας προβληματισμός όσον αφορά το τι θα γίνει στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή, ότι θέλει μια εθνική κυβέρνηση ή μια εθνική συνεννόηση για να εφαρμόσει το μνημόνιο, χαίρομαι πολύ. Πάντως το κατέστησε σαφές ο κύριος Μεϊμαράκης ότι θα υπάρχει λεπτάκι κυβέρνηση. Ένα λεπτάκι όμως. Δεν είχε πάρει χαμπάρι για το θέμα του χρέους. Δηλαδή, έχει μείνει στη θέση ότι το χρέος ήταν βιώσιμο, οπότε εντάξει, να το συζητήσουμε τώρα, αλλά ήταν βιώσιμο. Εντάξει, επειδή είναι εδώ και η κυρία Σμακοπούλου για να απαντήσει. Να το συζητήσουμε, αλλά. Νομίζω ότι για το χρέος πάντως και η Νέα Δημοκρατία από το 2012 είχε μια επειδή απόφαση. Επειδή είπε ο Ανδρέας ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια. Τον βοηθάει η εμφάνισή του, τον βοηθάνε τα χρόνια του, η νεότητά του και ο λόγος του. Απλώς ξαναλέω, μην νομίζουμε ότι αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι. Υπάρχει ένας ολόκληρος αστικός μύθος ότι στις εκλογές του 1960 ο Κένεντι κέρδισε τον Νίξον επειδή ήταν καλύτερο στο debate. Και επειδή οι πολίτες που το είδαν στην τηλεόραση, οι τηλεθεατές, έκριναν τον Κένεντι, που ήταν πιο νέος και πιο ωραίος και τα έλεγε καλύτερα, νικητή του debate. Έχουν γραφτεί, έχουν χτιστεί ακαδημαϊκές καριέρες στις ΗΠΑ αναλύοντας εκείνο το debate και εκείνες τις εκλογές, που αποδεικνύουν ότι δεν έπαιξε σχεδόν κανένα ρόλο εκείνο το debate. Άλλωστε, γίναν 4 σε εκείνες τις εκλογές. Το πρώτο μόνο κέρδισε ο Κένεντι, τα άλλα 3 τα κέρδισε ο Νίξον. Παρ' όλα αυτά, ο Κένεντι πήρε τις εκλογές. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει μάλλον μεγάλο ρόλο όλο αυτό. Ούτε ποιος φαίνεται ψηλότερος, ούτε ποιος φαίνεται ωραιότερος, ούτε ποιος τα λέει καλύτερα. Εντάξει. Είναι μια σταγόνα σε ένα ποτήρι που γεμίζει από πολλά πράγματα και κυρίως από την εμπειρία των ανθρώπων. Μάλιστα. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως, εγώ νομίζω ότι. Μια κουβέντα μόνο. Ότι ο διαχωρισμός αυτός που λέμε δεξιά-αριστερά φάνηκε και σε αυτό το debate. Λοιπόν, το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια σειρά προβλήματα. Το πρώτο σχόλιο από τον.